Κόλαση φωτιάς απλώνεται απ' άκρη σ' άκρη στο νέο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στους Πέρα Γαλήνους. 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και σύσσωμο το τεχνικό προσωπικό της μονάδας επιδίδονται σε αγώνα δρόμου, υψώνοντας αναχώματα για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο επέκτασης της φωτιάς. Η φωτιά εκτείνεται τώρα σε έκταση 2 στρεμάτων. Υπάρχει μια επικινδυνότητα, υπάρχουν διάφορα αέρια. Θα παραμείνουμε εδώ όλο το βράδυ. Να αποκλείσουμε την εξάπλωση. Καταρχήν, απλά να την περιορίσουμε και να αποκλείσουμε την εξάπλωση. Στις 11 παρα 10 το βράδυ, οι οδηγοί που περνούσαν από το βόρειο δικό άξονα Κρήτης ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς οι φλόγες ήταν πλέον ορατές σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ανασυντάσσονται και ετοιμάζουν γραμμή άμυνας πριν από τις εγκαταστάσεις του Βία Αερίου. Παρά τους τόνους νερού που έριχναν επί ώρες οι πυροσβέστες, η φωτιά έκαιγε σε έκταση 2 στρεμάτων στο χώρο του νέου κυτάρου σε απόσταση αναπνοής από το χώρο του Βία Αερίου. Προσπαθούμε για το καλύτερο και οι άνθρωποι προσπαθούν για το καλύτερο. Δηλαδή έχουν φέρει αρκετά μηχανήματα και βοηθάνε με, βάζουν χώμα για να μην επεκταθεί από την άλλη πλευρά. Ακούμε και διάφορους ήχους, φαντάζομαι ότι μέσα υπάρχουν. Ναι, είναι απορρίμματα τώρα, μπορεί να υπάρχει οτιδήποτε μέσα. Εδώ πέρα έρχονται κυρίως αστικά απορρίμματα που είναι όσες επιτοπλίστων οργανικά. Δεν βύσαγε αέρας ευτυχώς και γι' αυτό την περιορίσαμε γρήγορα τη φωτιά και απλά χρειάστηκαν αρκετοί τόνοι χώματος για να καταζευστεί, επειδή είναι χυτά γι' αυτό. Και δεν σβήνει εύκολα με νερό, αλλά θέλει αρκετό χώμα. Μόνη γραμμή άμυνα στα αναχώματα που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν οι εργαζόμενοι την ώρα που οι πυροσβέστες με μέτρα αυτοπροστασίας συνέχιζαν τη μάχη με τη φωτιά. Κυρίως είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας και από απόσταση ρίχνουμε. Γενικώς συμβουλεύουμε οι άνθρωποι να μην βρίσκονται εκτός, να μην αναπνέουν όλα αυτά τα αέρια που εκλείονται. Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες, θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο αυτανάφλεξης των απορριμμάτων, σενάριο που εξετάζεται για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Προφανή αιτία πρέπει να είναι κάποια αυτανάφλεξη από κάποιο υλικό που κανονικά δεν πρέπει να μπαίνουν στο κυτάλι, επειδή έρχονται ανεπεξέργαστα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά μπαίνουν.